Ναι, ναι. Λοιπόν, από τις τελευταίες εξελίξεις που έχω πληροφορηθεί, αρνήθηκαν από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι μου είπανε, τρεις δικηγόροι να τον αναλάβουν. Διορίστηκε αυτεπαγγέλτος ο ίδιος ο κύριος Χρονόπουλος, ο οποίος τον είχε επιλέξει και ο κατηγορούμενος. Είναι σε εξέλιξη η απολογία του. Έμαθα ότι θα τηρήσει το δικαίωμα της σιωπής, δηλαδή δεν θα πει τίποτα. Μπορώ να πω ότι είναι συγκλονιστικές οι εξελίξεις. Άκουσα την κυρία που ήρθε προηγουμένως, όλος τυχαίως, να δώσει κατάθεση στον ανακριτή. Και γνωρίζω ότι αυτή η γυναίκα είναι τώρα στη δίνει ανθερμίνη κατάθεση του ανηλίκων στη Γαδά. Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω. Πόσο βάσιμη πιστεύω ότι είναι η μαρτυρία? Νομίζω ότι είναι βάσιμη. Νομίζω ότι είναι πολύ βάσιμη. Οι ισχυρισμοί δηλαδή της συγκεκριμένης γυναίκας που αυτή τη στιγμή καταθέτει στην Γάδα, έχετε την εκτίμηση με βάση την πληροφόρηση που έχετε εσείς, χωρίς να μας πείτε αν θέλετε κάτι παραπάνω, ότι έχουν βάση οι ισχυρισμοί της? Ναι. Εκτιμώ ότι έχουν βάση οι ισχυρισμοί της και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο συγκλονιστικό. Δηλαδή εγώ με το που με κάποιο τρόπο έχω μια αίσθηση ότι είναι αλήθεια αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί, δηλαδή δεν μπορώ πλέον. Ότι το, δηλαδή το παιδί πήγαινε στο στούντιό της. Ναι. Με το παιδί, ότι το παιδί πήγαινε στο στούντιό. Ότι το παιδί πήγαινε στο στούντιο σαν της γυναίκας και εκδιδόταν εκεί. Το παιδί είναι σε σύγχυση, έτσι. Λέει πράγματα, μετά λέει άλλα, αποκρύπτει πράγματα. Ντρέπεται το παιδί, έτσι, δεν σε καλή κατάσταση. Σχετικά με το στούντιο. Το παιδί τώρα, στις επόμενες ώρες, σήμερα ή αύριο, θα δώσει συμπληρωματική κατάθεση στο ανηλίκο. Ότι έχει αναγνωρίσει τα πάντα. Ότι έχει αναγνωρίσει 10 άτομα, ισχύει? Δεν το ξέρω. Μπορεί να υπάρχουν δεν έχει δώσει το παιδί άλλη κατάθεση. Κυρία Ταραμπούλη, μπορεί να υπάρχουν και άλλα παιδιά. Θεωρώ ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο, θα υπάρχουν και άλλα παιδιά. Ελπίζω να σας έχει πει και για άλλα, μπορεί να ξέρει. Δεν ήξερε, ειλικρινά. Δεν ήξερε. Ευχαριστώ.